Στο στούντιο μας στο Ρέθυμνο βρίσκεται ο κύριος Αντώνης Παπαδομανολάκης, ιατροδικαστής. Κύριε Παπαδομανολάκη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Είδαμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ένας πραγματικός άγγελος που έφυγε με τόσο φρικτό και άδοξο τρόπο, τόσο νωρίς. Ξέρω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση που κάνετε, δεν έχει ολοκληρωθεί το τελικό πόρισμα. Στα Χανιά και στο επίμαχο σημείο της τραγωδίας, πότε αναμένετε να βρεθείτε? Ναι, καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ τραγικό συμβάν. Μας έχει επηρεάσει όλους εμάς που είμαστε μέσα στην υπόθεση. Αύριο έχω προγραμματίσει γύρω στο μεσημέρι να βρίσκουμε στον τόπο με άνδρες της αστυνομίας να πάω να κάνω και την λεγόμενη αυτοψία χώρου. Το επέλεξα και το διάλεξα ο ίδιος μάλλον για να μπορέσω να αντιστοιχίσω κάποια ευρήματα που θα ενδεχομένως προκύψουν εκεί με τα ευρήματα που είχα στη χθεσινή νεκροψία, νεκροτομή. Δεν είχατε πάντως πολλά ευρήματα εξωτερικά τουλάχιστον. Σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι είχε παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η κοπέλα, από τη στιγμή που σημειώθηκε το τραγικό συμβάν και μετά. Ασφαλώς, κοιτάξτε, όσο περνάνε οι μέρες, ειδικά στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος, δηλαδή στο δέρμα κυρίως, οι διάφορες θηλαστικού τύπου κακώσεις, όπως λέμε, όπως είναι οι γρατζουνιές, οι εκδορές, οι εκχυμώσεις, τα αιματώματα, οι μόλοπες, αυτά σιγά σιγά όλοι γνωρίζουμε ότι με την πάροδο του χρόνου αρχίζουν και υποχωρούν. Είμαστε στα όρια ακριβώς. 15-20 μέρες είναι τα όρια που είναι ακόμα εμφανείς κάποιες θηλαστικού τύπου κακώσεις. Έχω κάποια ευρήματα, είναι λίγα όμως. Είναι λίγα. Να εξηγήσω... Και γι' αυτό θέλω να τα αντιστοιχίσω με αυτά που θα βρω εκεί στο χώρο αύριο. Να εξηγήσουμε λίγο για τον κόσμο που τυχόν δεν παρακολούθησε. Τι ακριβώς σημαίνει ασφυκτικός θάνατος, κύριε Παπαδομανολάκη? Ναι, κοιτάξτε, ασφυκτικός θάνατος, η λέξη είναι, ας το πούμε έτσι, αδόκιμη. Πάει το μυαλό μας στο κόψιμο της αναπνοής. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο ασφυκτικός θάνατος έχει σχέση με την διακοπή της οξυγόνωσης του εγκεφάλου μετά από διακοπή της ροής αίματος προς αυτόν. Όπως είναι, ας πούμε, στον απαγχωνισμό, όπως είναι στον στραγγαλισμό, όπως είναι σε καταπλοκώσεις από τρακτέρ, σε γήπεδα, σε συνωστισμούς. Έτσι, όλοι αυτοί είναι ασφυκτικοί θάνατοι. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν αποκλείεται να συμβαίνουν δύο σπάνιοι μηχανισμοί ασφυκτικού θανάτου. Ο ένας είναι, γι' αυτό θέλω να μεταβώ αύριο να δω και το σημείο, ο ένας είναι ένα είδος απαγχωνισμού, αλλά ως ατύχημα και μάλιστα σε περίπτωση που ο βρόχος δεν χρειάζεται να υπάρχει γύρω από το λαιμό, μπορεί να συμβεί, ας πούμε, και σε ένα κλαδί δέντρου. Μπορεί αυτό που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, τα μωράκια που από τις κούνινες βγαίνουν τα κεφαλάκια τους και μετά δεν μπορούν να τα βάλουν μέσα, απαγχωνίζονται. Και αυτά είναι είδη απαγχωνισμού κι αυτά. Και ένας δεύτερος μηχανισμός, πιο σπάνιος, είναι αυτό που λέμε η ασφυξία θέσεως, δηλαδή εγκλωβίζεται το σώμα μεταξύ ανέδων των επιφανειών σε ένα πολύ στενό χώρο. Είναι δύο παρόμοιοι μηχανισμοί που μπορεί και αυτοί να οδηγήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας αίματος προς την κεφαλή και προς τον εγκέφαλο και συνεπώς την εγκεφαλική ανοξία που με τη σειρά της θα κάνει αυτό που λέμε εγκεφαλική νέκρωση. Από τη στιγμή που θα βρεθείτε στο επίμαχο σημείο και θα συλλέξετε τα όποια ευρήματα σας βοηθήσουν ώστε να οδηγηθείτε στο τελικό πόρισμα, πότε πιστεύετε ότι θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα? Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία? Όχι, κοιτάξτε, εξ αρχής λέω ότι αποκλείω αυτό που λέμε το να περιμένω τοξικολογικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εδώ τοξικολογική ανάλυση. Έχουν περάσει τόσες μέρες για να ανιχνεύσουμε κάποια ουσία. Έχουν περάσει πολλές μέρες και το κορίτσι έχει νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, οπότε έχει πάρει και υγρά και φάρμακα από τους γιατρούς εκεί. Οπότε δεν θα είναι χρονοβόρα η διαδικασία αναμονής τοξικολογικών. Αυτό που μπορεί να κάνω επιπρόσθετα είναι επειδή έχω κρατήσει και κάποια ιστοτεμάχια και ό,τι σας λέω έχει κρατηθεί και σαν ιστοτεμάχιο και σαν φωτογραφία, έτσι, έχει ντοκουμενταριστεί όπως λέμε. Μπορεί να κρατήσω κάποια από τα ιστοτεμάχια που κράτησα να βάλω εξετάσεις ιστολογικές όπως λέμε, μικροσκοπικές δηλαδή στο μικροσκόπιο, κυρίως για να επιβεβαιώσω την έλλειψη ευρημάτων που έχουν σχέση με παθολογικά αίτια, κυρίως για αυτό το λόγο. Πέρα από ιατροδικαστής είστε και άνθρωπος και θα ήθελα λίγο να μου μεταφέρετε τις δικές σας σκέψεις σε ανθρώπινο επίπεδο, διότι εδώ μιλάμε για μια περίπτωση θανάτου που προκαλεί θλίψη προφανώς, όμως πρόκειται για ένα νεαρό, ένα εξαιρετικά όμορφο κορίτσι που ήταν ακόμα στην αρχή της ζωής του, 20 μόλις ετών, έκανε την πρακτική του σε ένα ξενοδοχείο στα Χανιά.
Ναι, σας είπα και στην αρχή ότι και εμάς μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ το συνεργάτη μου και εμένα και όλους όσους ασχολούμαστε με το περιστατικό. Και εγώ προσωπικά, ξέρετε, σε κάθε θάνατο, κάθε ανθρώπου οποιασδήποτε ηλικίας, πάντα έχω μια στενοχώρια, την έχω. Είτε είναι 90 χρονών, είτε είναι 2 χρονών, είτε 3 χρονών. Αλλά ειδικά σε αυτές τις ηλικίες 15 με 25, δηλαδή εφηβεία και μετεφηβική ηλικία, που οι άνθρωποι αυτοί νέοι κάνουν όνειρα, εκεί με αγγίζει κάπως περισσότερο, θα έλεγα. Μάλιστα. Κύριε Παπαδομανολάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κουράγιο να ευχηθούμε στην οικογένεια, αν και αυτή η λέξη φαντάζει πάρα πολύ λίγη, πάρα πολύ μικρή, μπροστά σε αυτή την τραγωδία. Να σας ευχαριστήσω πολύ και πάλι.